Γεια σας αγάπες μου, τι μου κάνετε, πως είσαστε, welcome to my channel again, είμαι η Μπέλα Μέρη ή αλλιώς Μαρία, για όσα καινούργια μουτράκια μπαίνουν και είμαι μια χαρά. Όπως βλέπετε στον τίτλο, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο όσον αφορά τις αγορές μου, τις μικρές αγορές μου που έκανα από το Beauty Festival στο Περιστέρι το Σάββατο που πήγα στην υπέρλαμπη αυτή έκθεση, αλλά θα σας δείξω και κάποια προϊόντα τα οποία μου δώσανε κάποιες εταιρείες, ουσιαστικά γνώρισα καινούριους ανθρώπους, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και έτσι λοιπόν σκέφτηκα να κάνω αυτό το βίντεο για να σας δείξω τι ακριβώς κυκλοφορεί καινούριο στην αγορά και να σας δείξω και κάποιες εταιρείες που ίσως να μην γνωρίζετε. Οπότε αν θέλετε να μείνετε σε αυτό εδώ το βίντεο, να δείτε αυτό το επεισόδιο, δεν έχετε παρά να μείνετε σε αυτό εδώ το βίντεο και να δείτε τι θα ακολουθήσει. Ας αρχίσουμε που λέτε με τις μικροαγορές που έκανα. Δεν πήρα πάρα πολλά πράγματα, γιατί ήταν τα γενέθλιά μου και έτσι και ο σύζυγός μου μου πήρε προϊόντα όσον αφορά την παλέτα σκιών. Οπότε δεν ήθελα να πάρω κάτι αντίστοιχο. Το μόνο που μου έλειπε είναι κάτι πουδρίτσες που ήθελα να ενισχύσω. Λοιπόν, σαν πρώτη φάση, εκεί που περπάταγα, τσουπ να μπροστά μου η W7. Γι' αυτό και πήρα αυτή εδώ πέρα για baking. Είναι από W7, είναι η Matte Dreamer. Δεν την έχω δοκιμάσει, δεν ξέρω αν κάνει flashback, όμως είναι το κάτι καινούριο από το Banana. Θέλω πάρα πολύ να τη δοκιμάσω. Είναι loose powder. Είναι έτσι λίγο μια απόχρωση, όπως βλέπετε, λίγο πιο σκούρη, να το πω, δηλαδή δεν είναι διάφανη, έχει μέσα χρώμα. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Επίσης πήρα μια πούδρα πάλι από W7, είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι ουσιαστικά για ολόκληρο το πρόσωπο, πούδρα σεταρίσματος, και αυτή μπορείς να την βάλεις, αλλά ουσιαστικά την προηγούμενη την πήρα μόνο για baking. Πήρα αυτή που λέτε, την Set It Up, είναι από W7, είναι όπως βλέπετε αυτή, είναι διάφανη. Και ο λόγος που πήρα διάφανη είναι ότι απλά ήθελα να πάρω μια διάφανη πούδρα, οπότε δεν την έχω δοκιμάσει, αλλά στάνταρ θα τα δείτε στα επόμενα βίντεο, θα σας πω και την άποψή μου. Αυτά αγόρασα ουσιαστικά, αυτό ήταν το μικρό haul, οπότε πάμε να σας δείξω τι μου δώσανε κάποιες εταιρείες και έτσι γνώρισα και τα προϊόντα τους. Εγώ ουσιαστικά εστίασα στην φροντίδα των μαλλιών μου, οπότε ήθελα να γνωρίσω αυτά τα προϊόντα. Θα αρχίσω πρώτα με αυτήν εδώ πέρα τη μάσκα, η οποία είναι από Dallon Cosmetics, είναι από τη σειρά Hair Harmony. Είναι μία μάσκα για όλους τους τύπους των μαλλιών. Βασικά δεν την έχω δοκιμάσει, όπως καταλαβαίνετε, δεν πρόλαβα από το Σάββατο. Είναι μία μάσκα με κερατίνη, έχει μέσα νανομόρια κερατίνης και πολύτιμα φυτικά έλαια, όπως είναι το αργανέλαιο και το έλαιο καρύδας. Υπόσχεται ότι προστατεύει από το φυσάρισμα, θρέφει, αναδοτώνει και αναδομεί την τρίχα, ενώ διατηρεί τη λάμψη και το χρώμα των μαλλιών. Θέλω πάρα πολύ να τη δοκιμάσω και θέλω να σας πω και την άποψή μου για την Dallon Cosmetics, αλλά και για την συγκεκριμένη μάσκα. Ο τρόπος χρήσης, όπως καταλαβαίνετε, είναι ότι μετά το λούσιμο, μετά δηλαδή το σαμπουάν, βάζετε αυτή εδώ τη μάσκα, την αφήνετε 5 με 10 λεπτά, όπως λένε και οι οδηγίες, και μετά το ξεβγάζετε με άφθονο νερό. Θα συνεχίσω με ένα πιο παλιό προϊόν ουσιαστικά, και το τονίζω πιο παλιό, γιατί έχω και στην κατοχή μου ένα πολύ τούμπανο προϊόν. Θα μιλήσω για αυτό εδώ πέρα, το σέρουμ, το οποίο έχει μέσα κερατίνη. Είναι και αυτό από Dallon Cosmetics. Είναι ένα σέρουμ μαλλιών, το οποίο μπορείτε να το βάζετε και στα στεγνά τα μαλλιά. Ουσιαστικά είναι σαν λαδάκι αυτό το συγκεκριμένο. Δίνει λάμψη, δυναμώνει την τρίχα. Και εννοείται ότι μετά το σαμπουάν, αν δεν θέλετε να βάλετε κάποια μάσκα, μπορείτε μετά να τα στεγνώσετε με την πετσέτα και να βάλετε έτσι εδώ πέρα, να το κάνετε και έτσι και έτσι, να βάλετε αυτό εδώ πέρα το λαδάκι. Αποτελεί και αυτό μέσα κερατίνη και ουσιαστικά είναι ένας ορός μαλλιών με κερατίνη, με πρωτεΐνη κερατίνης. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Πριν περάσω σε ένα προϊόν το οποίο μου έδωσαν για το πρόσωπο, θα σας πω για αυτό εδώ το προϊόν, το οποίο είναι καινούριο στην αγορά. Είναι και αυτό από Dallon Cosmetics. Είναι ένα ουσιαστικά προϊόν για τα μαλλιά σας. Το βλέπετε αυτό, λέει 12 σε 1, οπότε είναι τούμπανο. Ακριβώς καινούριο προϊόν αυτό. Το χρησιμοποιείς μετά το λούσιμο και ουσιαστικά είναι πιο ενισχυμένο από το ωρό κερατίνης που σας έδειξα πριν. Λοιπόν, αυτό υπόσχεται ότι μας απελευθερώνει το μαλλί για μια ολοκληρωμένη προστασία περί πίση του μαλλιού, χάρη στην εμπλουτισμένη σύνθεση που ισιώνει τα μαλλιά, προσφέρει και ενυδατώνει, θρέφει, αναδομεί, μας δίνει όγκο, μας δίνει λάμψη, ενώ ταυτόχρονα μας
προστατεύει και από τον ήλιο και από τη θερμότητα. Οπότε το χρησιμοποιούμε μια μικρή ποσότητα προϊόντος, ανάλογα το μήκος των μαλλιών μας βέβαια. Το απλώνουμε από τις ρίζες προς τις άκρες για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Εγώ με το που είδα κατευθείαν 12 σε 1, λέω, εντάξει, 1 σε 1, 2 σε 1, το 1 σε 1 δεν πιάνει, λοιπόν, το 2 σε 1, το 3 σε 1, αλλά 12 σε 1, δηλαδή θα το δοκιμάσω και θα σας κάνω και ένα review, να σας πω την αλήθεια για αυτή εδώ τη σειρά. Τέλος, μου δώσανε αυτό εδώ πέρα από Talon Pali Cosmetics. Είναι ένα face serum, total botox, το οποίο είναι αντιγυρητικό, αντιγυραντικό, δεν θα το πω. Είναι anti-age και anti-wrinkle. Ένας ορός προσώπου, total botox, το οποίο έχει μέσα έγκριμα σαλικαριού, κολαγόνο και μόρια υαλουρονικό οξέως και μας υπόσχεται ενυδάτωση, αναδόμηση, ανανέωση και έχει μέσα έντονες αντιρρητηδικές και αντιγερατικές ιδιότητες. Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους του δέρματος. Θα το δω και αυτό μετά από το καθαρό μου το πρόσωπο, θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Στη συνέχεια, εκεί που περπατούσα, συνάντησα μια εταιρεία η οποία βασίζεται στα ημιμόνυμα. Έτσι και εγώ γνώρισα τη Mix Coco, μα τι ωραίο όνομα, Mix Coco Greece. Εντάξει, δηλαδή σε πάει πολύ, πολύ κάπου αλλού, δεν ξέρω. Λοιπόν, και είμαι στην ευχάριστη θέση και μου δώσανε αυτά εδώ τα τρία τα προϊόντα, το οποίο είναι το base, είναι το top coat και αυτό εδώ πέρα είναι το χρώμα. Μας έδωσε το άσπρο που είναι έτσι δυσκολάκι το χρώμα, να το δοκιμάσουμε για να δούμε τι ωραία προϊόντα έχει. Όπως καταλαβαίνετε δεν είναι απλά βερνίκια, είναι ημιμόνυμα. Οπότε θα τα δοκιμάσω και θα σας πω. Τέλος, εκεί που περπατούσα, βρήκα μία απίστευτη εταιρεία, Maybelline. Είναι χειροποίητα αξεσουάρ και ουσιαστικά έχει πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία και τι όμορφα προϊόντα έχει. Εγώ ουσιαστικά βασίστηκα στα παιδικά. Μη δω εγώ παιδικό, ως παιδί κι εγώ κατευθείαν να αγοράσω κάτι. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι τι είναι σήμερα, Τετάρτη. Τη Δευτέρα ανέβηκε ένας διαγωνισμός. Παιδικός, κοιτάξτε, οι μαμάδες έχουν πάθει πλάκα. Κοιτάξτε εδώ λεπτομέρεια, Maybelline έχει σελίδα στο Facebook. Κοιτάξτε εδώ κορδέλα. Οπότε όποιες μαμάδες με βλέπουν από εδώ πέρα, δεν έχετε παρά να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό που έχει ανέβει στο Facebook για να κατακτήσετε αυτά εδώ τα δύο. Ακριβώς από κάτω θα σας έχω τη σελίδα μου στο Facebook για να πάτε να πάρετε μέρος. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, φιλενάδα. Αν σου άρεσε κάνε ένα like, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου για να μεγαλώσουμε και ακόμα πιο πολύ αυτή εδώ πέρα την παρέα. Και να χτυπάς το καμπανάκι, γιατί το τελευταίο καιρό μου λέτε ότι ανεβάζω βίντεο αλλά δεν λαμβάνετε ειδοποιήσεις για το πότε έρχεται το βίντεο. Οπότε όποιος θέλετε να παρακολουθεί τα επόμενα βιντεάκια τα οποία θα έρθουν σε αυτό εδώ το τούτο το κανάλι, δεν έχει παρά να μην ξεχνάει να πατάει το καμπανάκι. Αν θέλετε μπορείτε να με ακολουθήσετε τα social media και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε τέλεια. Φιλάκια πολλά!